Ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, στο Ροδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλή Σαρακοστή. Καλημέρα, κύριε Ποντοσάλτε. Καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους ακροατές. Και θα ξεκινήσω το τελευταίο σας σχόλιο. Έχουμε μεγαλώσει σε μια Ελλάδα, εγώ θυμάμαι και από τα παραδοσιακά μου χρόνια πολύ έντονα, όπου είχαμε διαδηλώσεις της αριστεράς για κάθε είδους πόλεμο στον πλανήτη. Συμπαράσταση στη Νικαράγουα, στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στην Παλαιστίνη. Τα θυμάστε πάντα μου όλα αυτά. Παντού. Ξαφνικά. Σε όλους κατατρεχμένους, εδώ να το θέσω με έτσι. Την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία επικρατεί μία σιωπή. Από την αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ που τις πρώτες μέρες σχεδόν στήριζε Πούτιν και στη συνέχεια έχει καταδικάσει μεν την εισβολή για να μην βρεθεί εκτεθειμένο το κόμμα και ο πρόεδρός του, αλλά με μισή καρδιά, γιατί την ίδια στιγμή το μισό του κόμμα βρίσκει δικαιολογίες για την εισβολή, με την αποθέωση Πολάκη προχθές όπου μας είπε πόσο καλά τα είπε η κυρία Ζαχάροβα και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε που μας έβαλε πάγο η κυρία εκπρόσωπος του Πούτιν. Πολύ γενναίος ο κ. Πολάκης. Μόλις μίλησε η κυρία Ζαχάροβα, έβαλε την ουρά στα σκέλια. Έχω πει από παλιά τη γνώμη μου για την γενναιότητα του συγκεκριμένου ανδρός. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε την αριστερά του ΚΚΕ και των πιο αριστερών κομμάτων, όπου με αυτό που έγινε στη λυρική σκηνή προχθές, πιστεύω ότι έπεσαν όλες οι μάσκες. Δηλαδή, βγαίνει ο καλλιτέχνης στην αρχή και ζητάει ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στον πόλεμο στην Ουκρανία, σηκώνονται όλο το θέατρο. Και δίνει αυτή την, το ενός λεπτού σιγή. Λέγοντας μάλιστα ότι η μητέρα του είναι Ουκρανή. Ναι, ναι, λέω ότι η μητέρα του είναι Ουκρανή. Ναι. Και στο διάλειμμα ανεβαίνουν 15 συνδικαλιστές προσκύμενοι κατά πλειοψηφία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να πούν ότι αυτοί διαφωνούν με την κίνηση αυτή και ότι δεν θέλουν να πάρουν θέση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αποτέλεσμα να δεχθούν τα γιούχα. Έχει και την τροπή δοκιμασία μεγάλη, από το κοινό από κάτω. Ευτυχώς, φυσικά, αυτό το κοινό εξέφρασε, πιστεύω, το συλλογικό περιδικείο αίσθημα της Ελλάδος. Και έχω τρελαθεί και με το εξής. Στο Δήμο Αθηναίων, στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, έγινε κάτι αντίστοιχο. Αρνήθηκαν να παίξουν στο Δήμο Αθηναίων έγινε κάτι χειρότερο. Ναι. Ψηφίσανε και με μεγάλη πλειοψηφία, όχι μεγάλη, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισανε να μην παίξουν τον ύμνο της Ουκρανίας για να μην φανεί ότι παίρνουν θέση πάλι εκεί οι κομμουνιστές συνδικαλιστές. Τα έχει βγάλει αυτά ο κ. Μάνος Επιτροπάκης πολύ έντονα στο διαδίκτυο και στα social media. Άνθρωποι οι οποίοι κατά κανόνα, Άρη μου, έχουν τη φράση δοσύλλογος στο στόμα τους έναντι ουδήποτε πολιτικού τους αντιπάλου διαφωνούν. Το έχεις δει, φαντάζομαι. Και το έχεις υποστεί, μάλλον. Το έχεις δει, το έχεις υποστεί και ο ίδιος. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί οι ίδιοι κατηγορούν τον Ζελένσκι και τους Ουκρανούς γιατί τολμούν να αντιστέκονται στους Ρώσους εισβολής. Λέει, θα τρελαθώ. Ναι. Λέει, δεν υπάρχει, πρέπει παιδάκι μου, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει όριο κανένα. Έχουν πέσει μάσκες. Έχει φανεί τι άνθρωποι είναι. Ούτε που τους νοιάζουν οι βόμβες, ούτε που τους νοιάζουν οι άμα και ούτε που τους νοιάζουν οι νεκροί, μόνο μη στεναχωρηθεί μαμά Ρωσία. Και έχουν βγάλει δε από χθες η γραμμή, Βαξεβάνης και Σία, μία συνέντευξή μου το 18 για τις σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας και λένε να λέει στη γραμμή Πούτιν και ο Άδωνης. Δηλαδή, εγώ θα έπρεπε το 18 να γνωρίζω την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 22. Ναι. Τώρα όμως... Δηλαδή, σε δύο σημείο γελιότητας έχουν φτάσει. Ναι. Ωραία, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, γιατί στο μεταξύ παράγονται αποτελέσματα σε αυτήν την 13η μέρα των βομβαρδισμών. Η είδηση που μόλις παίξαμε τώρα λέει επίπεδα ρεκόρ τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, άγγιξε τα 345 ευρώ ανά μεγαβατόρα και έκλεισε τελικό στα 2,15. Τελική τιμή πετρελαίου στα 126, αφού είχε πάει πιο πάνω, είχε πάει στα 139, και η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα διαμορφώνεται στα 426,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να εξηγήσουμε λίγο. Η χρεοκοπία είναι μπροστά μας, αν συνεχιστεί παρακάτω. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα, γιατί όπως τα λέτε, δεν λένε και τίποτα στους ακροατές. Ναι. Πάμε με το τελευταίο. 426 ευρώ. 27, 427. Μεγαβατόρα. Μάλιστα. Πόσο είχε η ηλεκτρική μεγαβατόρα τον Ιούνιο του 2021, δεν λέω πριν από 20 χρόνια, πριν από 6 μήνες. Πόσο είχε πριν από 8 μήνες συγκεκριμένα η ηλεκτρική μεγαβατόρα? 55. Μάλιστα. Άρα, από 55 τον Ιούνιο, 426 χθες. Βάλτε πόσες φορές χωράει το 55 στο 426. Να καταλάβετε πόσο τις εκατό έχει αυξηθεί η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είχε, το βαρέλι το πετρέλαιο στις αρχές Νοεμβρίου, ήδη είχε αρχίσει να τσιμπάει
επειδή φαίνονταν ότι ο Πούτιν θα πάει στην Ουκρανία, αλλά ακόμα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο, γιατί είχε περίπου 68 δολάρια. Τη μέρα της εισβολής, λέει πριν από 13 μέρες, είχε 97 δολάρια. Και σήμερα... Χθες έφτασε το ανώτατο 139 δολάρια, και τώρα 127. Είναι 126, ναι. Και βλέπουμε που θα πάει σήμερα. Άρα έχει πάρει μέσα σε 3 μήνες περίπου 100%. Μάλιστα. Προσέξτε. Για τις επόμενες 13 μέρες, αν συνεχίσει. Και πάμε λίγο, ναι, για το φυσικό αέριο, ναι, που είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Το φυσικό αέριο μετριέται, η μονάδα μέτρησής του είναι η θερμική μεγαβατόρα. Είναι το πόσα ευρώ κοστίζει μία θερμική μεγαβατόρα. Τον Ιούνιο πέρσι, η μία θερμική μεγαβατόρα φυσικού αέριου είχε 25. Χθες έφτασε το ανώτατο 343 και τώρα είναι περίπου στα 230. Βάλτε πόσες φορές χωράει το 25 στο 230 και θυμηθείτε τι πληρώνετε φυσικό αέριο τον Ιούνιο για να καταλάβετε τι φορά. Αυτό δεν τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Αν μετρήσουμε άλλες 13 μέρες, δεν θα υπάρχει επιχείρηση ανοιχτή, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα εξηγώ, ναι, όπως έχουν, ναι, διότι αρχίζουν μετά. Τι κάνει η κυβέρνηση, αυξήθηκαν λογαριασμοί. Έναν το. Αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη κρίση ενέργειας, σύμφωνα, στον κόσμο. Είναι πολύ πόλεμος. Μεγαλύτερη της δεκαετίας του 70. Καμία αντίρρηση, είναι πόλεμος. Αλλά, ναι, αλλά πάμε τώρα να βρούμε αυτές οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε, όχι, τώρα από εδώ. Πρώτα απ' όλα για να βρούμε, ναι, τι θα κάνουμε, πρέπει να καταλάβουμε τι ζούμε. Σύμφωνα. Επίσης να σας πω. Αν πάει άλλες 13 μέρες, αυτό σας ρώτησα προηγουμένως. Τι θα κάνουμε. Δεν θα υπάρχει όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς να έχει αποφασιστεί το εμπάργκο στο ρωσικό, μάλιστα, φυσικό, ναι, αέριο. Προεξοφλεί η αγορά, θα γίνει, πρα, το εμπάργκο. Αν, ναι, αλλά... αυτό αποφασιστεί, που είναι πιθανόν, ναι, υπάρχουν, αλλά... και σχετικές δηλώσεις γερμανικής ηγεσίας χθες, καταλαβαίνετε ότι οι τιμές θα είναι αυτές, ναι, που λέμε και αν υψηλότερες. Θέλει να επιβάλλουν οι ΗΠΑ εμπάργκο στα προϊόντα που εξάγει η Ρωσία, δηλαδή στα προϊόντα ενέργειας, λοιπόν, με την Ευρώπη να είναι εξαρτημένη από Ευρώπη... τη Ρωσία, γεννάται ένα θέμα. Σήμερα... Η Αμερική έχει λαλήσει. Σήμερα. Η Κομισιόν... Και η Ευρώπη δεν μπορεί να αντισταθεί. Όχι, εδώ κάτι συμβαίνει τώρα, δεν μπορεί. Σήμερα. Ας μην πάμε συνωμοσία τι κάνει. Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Εμένα, μα, καμία δήμα... Εμένα πάντα μου αρέσει να κρίνω τα θέματα, ναι, δια της λογικής. Ή θα μας φέρνει η Αμερική πετρελαίο θα και φέρνει φυσικό αέριο. Η Αμερική και φυσικό αέριο ελληνικό. Δεν μπορεί να είναι στα 500 κιλοβατόρα. Ένα λεπτό. Μία-μία. Καταρχάς, έχουμε πόλεμο. Είναι σωστές οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή λάθος, κύριε Πρωτοσάλτε? Έπρεπε να λυθούν ή δεν έπρεπε? Βεβαίως, έπρεπε να λυθούν. Ωραία. Ναι. Από την ώρα που όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να λυθούν οι κυρώσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι όλοι εμείς που λέμε ότι έπρεπε, θα επιμεριστούμε ένα μέρος του κόστους αυτών των κυρώσεων. Γιατί οι τιμές που είπαμε προηγουμένως είναι το αποτέλεσμα αυτών των κυρώσεων. Κατανοείτε αυτό? Σύμφωνοι, ναι. Δεν μπορούμε να λέμε συμπαράσταση στην Ουκρανία και μπράβο στον ηρωικό ουκρανικό λαό και έξω η εισβολή του Πούτιν και ταυτόχρονα λέμε δεν θέλω να πληρώσω το ευρώ από την τσέπη μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα σου πει κανείς να μην συμπαρασταθούν στον ουκρανικό λαό. Θα σου πει να δώσει η Ευρώπη χρήματα να τα πετσέψει. Σήμερα η Ευρώπη θα ανακοινώσει, ναι, μια δέσμη καινούρια μέτρων διευκολύνσεων, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι, που θα παράσχει στα κράτη-μέλη της Ένωσης για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε θέση. Και ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει και το διεκδικούμε. Και αν ρωτάτε την εκτίμηση μου, πιστεύω θα γίνει κιόλας. Ότι πρέπει να γίνει ένα ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς έγινε το RRF για την πανδημία. Για την πανδημία, ναι. Ένα ταμείο μόνο και μόνο για την ενέργεια. Ναι, ναι, πρέπει να έχει γίνει. Λίγο τους βλέπω λίγο. Νομίζω πάλι ότι ως συνήθως η Ευρώπη, ναι, είχε υποτιμήσει τον κίνδυνο. Ναι. Οι Αμερικάνοι, γιατί το είπατε πριν και θέλω να είμαι δίκαιος, πολλά χρόνια τώρα λέγανε πρέπει να προετοιμαστείτε για να είστε απεξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το έχω ακούσει σε επίσημες συναντήσεις, ομιλίες, έχω διαβάσει άρθρα τουλάχιστον μια δεκαετία να λέγεται από την αμερικανική πλευρά σχεδόν μονότονα. Η Ευρωπαϊκή Ασία δεν έκανε αυτό, αλλά έφυγε εκ των Nord Stream 2, το οποίο μπλόκαρε να ξεκίνησε η εισβολή. Ναι, αυτό είναι η. Άρα, μισό λεπτό. Άρα δεν είναι άμυρη ευθυνών η Ευρωπαϊκή Ασία όταν η κυρία Μέρκελ έκλεινε τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο στη Γερμανία το 18. Για να το παίξει. Ναι, αλλά όπως μου είπατε και εσείς όμως ότι πού είναι. Τώρα, μην μου πείτε και αν δεν έχει ρεύμα η Γερμανία και τα βάζει με πάνω στην Ευρώπη. Ναι, αλλά όταν μου είπατε όμως πώς να εκτιμήσω εγώ το 18 τι θα κάνει ο Πούτιν. Άρα κάτι δεν πήγε. Το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων στη Γερμανία. Κάτι δεν πήγε. Συγχωρείτε, δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά προφανώς είχε να κάνει με λαϊκισμό εκείνης εποχής στη Γερμανία. Διότι δεν μπορεί να αγοράζει η Γερμανία ρεύμα από τη Γαλλία
που είναι όλο πυρηνικό. Ναι. Άρα, και λοιπόν, παράγει το δικό ναι, ναι. Της, καμία αντίρρηση, αλλά από την ώρα που εξαρτάσαι λοιπόν από τον. Δεν είναι σύμφωνο, ναι. Αλλά από την ώρα που εξαρτάσαι από τον Πούτιν στην ενέργεια, στα προϊόντα για να δουλέψει η οικονομία σου, τότε θα πρέπει εκ των προτέρων να πει. Την αριθμίσεις και προσπαθώ τα θέματα να εξηγήσω, ΝΑΤΟ, Ουκρανία και τα σχετικά για να μην παίξεις, να μην μπλέξεις σε γεωπολιτικά πόλεμος, παιχνίδια. Ο πόλεμος έχει συνέπειες. Οφείλουμε όμως να εμπιστευτούμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να αργεί, αλλά λύσεις βρίσκει, κύριε Ποντοσάνη. Δεν είναι σύμφωνοι. Και αυτό ναι, που ζούμε σήμερα... Να το δώσει το σήμα αυτό όμως. Αυτό που ζούμε σήμερα, να ξέρετε, είναι άλλη μια περίπτωση που μας κάνει όλοι να σκεφτόμαστε. Τι τυχεροί ήμασταν το 2015 που τότε εκείνοι οι ανόητοι που χόρευαν στο Σύνταγμα τη βραδιά του δημοψηφίσματος τελικώς δεν πέρασε το δικό τους και η Ελλάδα έμεινε στο ευρώ. Για φαντάσου τώρα να ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωζώνης. Ναι, σύμφωνοι. Και να είχαμε δραχμούλα πληθωριστική, ναι. Να πρέπει να αγοράσει φυσικό αέριο και ρεύμα. Ας πούμε ότι αυτό το έχουμε σχετικώς κατανόηση. Εγώ τώρα πρέπει να απαντήσω. Όχι. Μην περνάτε έτσι. Δεν το πρέπει να αξιοποιήσουμε τη στιγμή για να δηλώσουμε για άλλη μια φορά πόσο λάθος είναι ο ευροσκεπτικισμός. Πόσο επικίνδυνος είναι για την Ελλάδα ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός και πόσο η ένταξή μας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς μας προστατεύει ναι. Από τέτοιες τεράστιες κρίσεις. Ναι. Γιατί μόνο αυτό έχουμε σήμερα. Ένα-ένα. Τώρα επιτρέψτε μου και εγώ να τα πάω ένα-ένα γιατί και εγώ βομβαρδίζομαι από μηνύματα. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πρέπει να εξηγηθεί άλλη μια φορά και να το εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί φοβάμαι ότι δεν το καταφέρει να το εξηγήσει σωστά. Είναι. Τώρα, ας πούμε, έχουν όλη την πεποίθηση ότι μια που πιάσαμε τη Γερμανία, θα το φέρω στην Ελλάδα, αλλά μια που πιάσαμε τη Γερμανία. Η Γερμανία έκλεισε τους πυρηνικούς της, τα πυρηνικά της εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και προχώρησε ΑΠΕ και τα λοιπά, και κυρίως χρησιμοποιώντας το φυσικό αέριο. Από... μετά με ενδιαφέρει πολύ. Ναι, και κυρίως το φυσικό αέριο. Μπράβο. Σήμερα όμως έχουν την πεποίθηση οι πολίτες ότι την ώρα που κλείσαμε εμείς τους λιγνητικούς σταθμούς με μεγαλοπόλεως και. Δεν έχουμε κλείσει. Πρέπει. Ναι, θα το πείτε κι άλλο. Τώρα όμως λένε η Γερμανία τους άνοιξε τους λιγνητικούς σταθμούς. Δεν έχει ούτε κλείσει, ούτε ανοίξει η Γερμανία, ούτε ναι. Η Ελλάδα. Η Γερμανία δεν έχει κλείσει τους λιγνητικούς τους. Σταθμούς, λειτουργούσαν κανονικά όλο αυτό το διάστημα και θα λειτουργούν σύμφωνα με απόφαση γερμανικής κυβέρνησης, αν θυμάμαι, μέχρι το 30 ή το 35, θυμάμαι ακριβώς το πότε έχουν πει οι Γερμανοί. Εμείς έχουμε πει ότι θα κλείσουμε τους λιγνητικούς σταθμούς πλην ενός στο τέλος του 23. Από ό,τι θυμάμαι σήμερα είναι ακόμα 22. Όλοι οι σταθμοί οι λιγνητικοί δουλεύουν στο φουλ πλην ενός της καρδιάς Αμιντέου, διότι ο σταθμός αυτός έχει περάσει το χρόνο που επιτρέπει, που μπορεί, δηλαδή αν λειτουργήσει θα κάνει ζημιά, δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι, έχει γεράσει. Έχει τελειώσει η λειτουργία του. Έχουμε πλήρη. Όχι αυτά από μας κυβερνήσεως. Ναι. Έχει τελειώσει από το χρόνο που έχει λειτουργήσει. Έχουμε πλήρη παραγωγή ενεργειακής ενέργειας από λιγνητή. Έχουμε το 100% της λιγνητικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να παράξει η ΔΕΗ και η Ελλάδα. Το χρησιμοποιούμε στο 100%. Δεν μπορεί να παράξει παραπάνω. Παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε και ένα κάρο λεφτά. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι σε όλα αυτά που λέμε έχει μπει και η ρήτρα, του διοξιδίου του άνθρακα πάνω από τα 100 ευρώ. Φαντάζομαι εκεί θα έπρεπε κάτι να κάνει η Ευρώπη εκεί τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά φαντάζομαι εκεί κάτι θα πρέπει να κάνει. Ναι. Τουλάχιστον σε αυτό. Λοιπόν, ή από αυτά τα ποσά κάτι να γυρίσει πίσω μέσα στον κουμπαρά. Σε αυτά κάτι πρέπει να γυρίσει να κάνει, πίσω. Γιατί τώρα, σήμερα, εγώ επειδή εμπιστεύομαι και διαβάζω τον Νίκο Φιλιππίδη, τον θεωρώ νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην προσέγγιση από την πλευρά. Δεν είναι νούμερο ένα. Ναι. Εγώ λέω. Ναι. Και εγώ λέω ότι είναι νούμερο ένα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση ενέργειας από την πλευρά της δημοσιογραφίας, λέει λοιπόν ο Νίκος ότι θα πρέπει να, όπως κάνει η ΔΕΗ, που μέρος των κερδών της το γυρίζει στο λογαριασμό του πελάτη της. Και οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής και προμήθειας, επαναλαμβάνω, μην θεωρηθεί, παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που έχουν υπερκέρδη λόγω της χονδρικής τιμής ενέργειας, και μάλιστα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, απορώ πως η αντιπολίτευση αξιωματική δεν το έχει πιάσει το θέμα, να αρχίσει να γυρίζει κάτι στους λογαριασμούς των πελατών. Τουλάχιστον κάπου να υπάρχει μια μερική ανακούφιση, κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έρθουν τα ευρωπαϊκά. Θα δούμε σήμερα τι θα πει η Ευρώπη. Και θα κινηθούμε αναλόγως. Μην ακούστε. Περιγράψαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πρωτοφανώς μεγάλο. Είναι πέραν πάσης προηγούμενης εκτιμήσεως. Σε ένα τόσο καταφανώς μεγάλο πρόβλημα, προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα πρέπει να μας δώσει και να βρείτε εργαλεία. Εγώ εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα βρείτε εργαλεία και θα μας τα δώσει. Ότι την εμπιστευόμαστε απλώς τις πρόγματα κάνει λίγο πιο γρήγορα. Μην χάνουμε χρόνο με αυτή, γιατί στο τέλος θα γίνει. Ακόμα, επειδή γενικώς κατηγορούμε εύκολα την Ευρώπη, και εγώ το έχω κάνει αυτό, ότι αργεί να πάρει αποφάσεις κτλ. Στην περίπτωση των κυρώσεων κατά του Πούτιν, έδρασε με πρωτοφανή αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Πιστεύω ότι κανένας μας, και σίγουρα όχι ο κύριος Πούτιν, δεν είχαν στο μυαλό του συλλάβει το μέγεθος της αποφασιστικότητας της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ιστορία. Γιατί εμείς μπορεί να μιλάμε τώρα για τη ζημιά που παθαίνουμε εμείς, που είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τη ζημιά που παθαίνει η Ρωσία από όλα αυτά. Η ρωσική οικονομία καταστρέφεται. Ο κύριος Πούτιν, όπου έβαλε την εκπρόσωπό του και κατηγόρησε την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα λέει πλήττει τη Ρωσία, θα πρέπει να κάτσει να αναλογιστεί ο ίδιος πόσο καταστρέφει την πατρίδα του με αυτό που κάνει. Ναι, αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Άλλη μια ερώτηση στη λογική αυτή τη υποστηρίξεω δηλαδή των πολιτών είναι αυτό που λέει η Ντιάνα. Έχω μια βιοτεχνία, δουλεύει με μυστικό αέριο. Μετά από ένα τετράμινο με τετραπλάσιους λογαριασμούς, ρωτώ, δεν γνωρίζω πόσο θα μου κοστίζει η σημερινή παραγωγή και κανείς δεν μου δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Αφού βγάζει, παιδιά, η Ευρώπη τα εργαλεία, τι να γνωρίζουμε. Τα νούμερα αυτά είναι τόσο μεγάλου μεγέθους που μια χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν είναι κατανοητά τα νούμερα, σας τα είπα τα νούμερα. Από τα 25 στα 230. Όταν δεν ξέρει πόσο θα πουλήσει. Τι να κάνει η Ελλάδα στο 230. Δεν ξέρει πόσο θα πουλήσει. Θέλει, κύριε Υπουργέ, θέλει να ακούσει μια κουβέντα υποστηρίξεως. Σας είπα. Δεν ξέρει πόσο θα πουλήσει. Μα σας είπα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θα βρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τόσο γρήγορα θα ανακοινωθούν τα μέτρα και τα εργαλεία που θα μας δώσει η Ευρώπη για να κινηθούμε στην ενέργεια. Δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Είναι πάνω από τις δυνάμεις ενός εκάστου κράτους. Πώς να σας το πω. Τι πάνω το πω πιο απλά. Μπορούμε. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι. Και να σημειώσουμε εδώ τα εξής. Όπως τίθενται τα γεγονότα, κανένας προφήτης πριν την ώρα του εννοείται, αλλά βλέπει κανείς, διαπιστώνει ότι και εδώ φαίνονται κάποια λάθη σε υπολογισμούς και σε λάθη πολιτική σε μεγάλες χώρες. Λοιπόν, που τα δεδομένα ανατρέπονται γιατί δεν μπορούσε κανένας το μυαλό να φανταστεί και να κάνει. Αλλά στις προβλέψεις μόνο να πέσουν έξω. Ο 932 μου λέει έκλεισε τα πυρηνικά η Γερμανία διότι δέχθηκε τεράστια πίεση από την καταστροφή στην Φουκουγιάμα. Πώς το λέγανε, Φουκουσίμα. Έτσι, στο 2011. Είχε σκάσει τότε ο πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ιαπωνία. Έγινε πρώτο θέμα στη Γερμανία η ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων και τότε αποφάσισε η κυρία Μέρκελ και τα έκλεισε. Όμως τότε δεν κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι κλείνοντας τα πυρηνικά εργοστάσια ενισχύουν την εξάρτηση του φυσικού αέριου της Ρωσίας. Εγώ σας είπα ότι υπήρχε, είπατε για τους Αμερικάνους ανέφερα αυτό, υπήρχε προειδοποίηση προς ευρωπαϊκές ηγεσίες από την Αμερική μην εξαρτάσαι τόσο πολύ από τη Ρωσία. Η απάντηση είναι υπήρχε. Συνεχώς. Το λέω γιατί τα ρίχνουμε πάντα στους Αμερικάνους, είναι της μόδας στην Ελλάδα. Αυτή η προειδοποίηση των Αμερικανών εισακούστηκε από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρώπη έπρεπε να καθορίσει εκείνη το τι θέλει για να μπορέσει να αποδεικνύεται σήμερα, βράρι μου, ότι πράγματι η Ευρώπη. Προς την αμερικανική πλευρά, αν μπορεί να ήθελε με ρωσική συνεργασία, το ξέρουμε αυτό. Σήμερα ότι η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτό πληρώνουμε τώρα. Εγώ, αν θες τη γνώμη μου, δεν θέλω να είμαι εξαρτημένος από κανέναν. Ούτε από το ρωσικό, ούτε από το αμερικάνικο. Θέλω να έχω διάφορες εναλλακτικές διαδρομές και να μπορώ να επιλέγω όπου θα αγοράζω. Αυτό μου αρέσει εμένα. Ναι, και εμείς ως Ελλάδα το 40% μας έρχεται από τη Ρωσία πάντως. Έτσι δεν είναι. Το 40%. Ευρώπη είμαστε εμείς. Τι είμαστε εκτός από Ρωσίας. Ναι, σύμφωνα. Το ίδιο δεν λέμε. Ακριβώς. Ναι. Αλλά πρόσκειται το πιο βασικό με την Ελλάδα. Αυτό είναι που εμένα μετά δεν είναι καμιά φορά λέω και κάτι και αρχίζουν μετά και με κυνηγάνε όλοι μαζί. Είναι δυνατόν, βρε Άρη μου, να είμαστε η χώρα που έχει ήλιο και αέρα. Και να μην δεχόμαστε την ανάπτυξη των άνθρωπων. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα να είναι σε ποσοστό ενεργειακού μείγματος λιγότερο της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει από ΑΠΕ το 51% και εμείς έχουμε το περίπου το 30%. Είναι λογικό αυτό σου λέω. Δηλαδή η Γερμανία έχει πάει από τη Γερμανία. Έχει αυτό τον γκρίζο ουρανό και βουνά ελάχιστα. Και όμως ο κάμπος και όμως 51% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Γερμανία. 30 κάτι Ελλάδα. Σου ξαναλέω, το βρίσκεται λογικό αυτό. Όποιος το βρίσκει λογικό να πει έχει άδικο. Γεωργιάδης λέει πάλι μια ανοησία. Είναι δυνατόν. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν εγώ λέω ότι αυτό είναι παράλογο
και δεν μπορεί να πηγαίνουμε διαρκώς όλα τα κινήματα της οικολογίας και της αριστεράς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα δικαστήρια και στους δρόμους και στα βουνά και στα άγραφα και παντού για να εμποδίζουν τα αιωλικά και τα ηλιακά οπουδήποτε γίνονται. Γιατί δεν έχουν υποστηρίξει ένα. Προσέξτε, δεν έχει γίνει ένα χωρίς να αντιδράσει κάποιος. Δεν μπορεί όλα να είναι λάθος, Άρη μου. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μας βόλει βέβαια ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη Βουλγαρία. Να το έχουν οι Βούλγαροι να παίρνουμε ρεύμα εμείς. Η πυρηνική ενέργεια, ναι. Για την, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Τη θεωρώ και πολύ φιλική για το περιβάλλον και φτηνή και καταπληκτική. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα και θα μπει και η Ιαπωνία είναι σεισμογενής χώρα. Αλλά να πω και το δυστύχημα στην Φουκουσίμα. Και είναι και η Ιαπωνία που τα κάνουν όλα στην τρίχα. Πράγματι λοιπόν για την Ελλάδα υπάρχει ένα ζήτημα. Να πεις να έχω πυρηνικό αντιδραστήριο σε μια χώρα που δεν ξέρω αν θα σκάσει ένα ρήγμα. Άπε, δεν έχει κανένα λόγο να μην θέλει. Έχει ένα κίνδυνο εδώ. Ας καταλήξουμε. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν έχεις κανένα λόγο να πεις ότι δεν τις θέλεις. Όχι, αυτό. Αν η Γερμανία τέλος. Έχει πάμε πετύχει παρακάτω. Με τον γκρίζο ουρανό και το επίπεδο χώμα να έχει 51%, η Ελλάδα πρέπει να έχει 80%. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να έχει λίγα εργοστάσια φυσικού αερίου ή λιγνίτη μόνο για την ευστάθεια του συστήματος, για κανένα άλλο λόγο. Έπρεπε κατά βάση η ενέργειά μας να είναι ΑΠΕ. Και θα ήταν και πολύ φτηνή, θα είχαμε και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν θα μας ένιωσε το φυσικό αέριο του Πούτιν ή του κάθε Πούτιν, θα είχαμε και ανεξαρτησία ενεργειακή και θα ήμασταν και φιλικοί στο περιβάλλον. Ναι. Όλα θα τα είχαμε. Και αρκεί να συνεννοούμασταν ότι δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε ένας για κάθε έργο ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στο δικαστήριο. Γιατί μου είπαν τα βάλαμε το ΣΤΕ. Εγώ δεν τα βάζουμε το ΣΤΕ. Όταν όμως θα πάει κάποιο στο ΣΤΕ, δεν θα γίνει καθυστέρηση κάποιων ετών αναγκαστικά. Για να βγει η απόφαση και μάλιστα πάει και ξαναπηγαίνει πάλι. Δεν βλέπουμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης τι γίνεται. Λοιπόν, μην χαθούμε εκεί. Η παρέμβαση της κυρίας. Αλλά πρέπει τώρα να αξιοποιήσουμε την εποχή ώστε στην κοινή γνώμη να κερδίσουμε και αυτή την ιδεολογική μάχη. Ναι, αυτοί που διαρκώς για όλα αντιδρούν, οι οποίοι είναι οι ίδιοι δε, που τώρα για τον Πούτιν λένε είναι ίδιοι. Αν πας σε ονοματεπώνυμα, οι ίδιοι που τρέχουν στα δικαστήρια τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, οι ίδιοι δεν λένε τίποτα για την εισβολή του Πούτιν. Γιατί είναι από την ίδια πολιτική πλευρά όλοι. Περιέργως πώς. Είναι σε ό,τι αφορά στην νεότερη ιστορία μας, επειδή το θίξατε προηγουμένως, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε το παράδοξο, το ιστορικό, σε έναν πόλεμο εισβολής, δηλαδή όπου υπάρχει ο εισβολέας που μπαίνει και εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους, δεν γίνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σντάμας, πέραν μιας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και πήγαμε, ήμασταν καμιά 5.000 εκεί, μια φιλελέδικη κατάσταση έξω από τα κόμματα. Αλλά εδώ υπάρχει θέμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πώς θα το πω, περιμένεις και από τη Νέα Δημοκρατία να σου πει να πας στη διαδήλωση. Έχουμε ένα θέμα ως πολίτες, κύριε Γεωργιάδη. Είναι η αριστερά η οποία δεν κουνάει το δακτυλάκι στην περίπτωση, γιατί υπάρχει μια φιλορωσική. Ωραία, να συμφωνήσουμε όμως κάτι. Και σε αυτό συμπίπτει με την ακροδεξιά. Αλλά σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και ο πολίτης απ' την άλλη περιμένει το σήμα να το οργανώσει το κόμμα. Έχει σημασία, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Γιατί εδώ μου λέγανε, θυμάμαι εποχή Σαμαρά που λέγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων και πέφτανε όλα να μας φάνε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ουκρανία. Ας στην Ελλάδα. Πάμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία που έχουν και εκλογές τώρα. Τι βλέπεις, Λεπέν, Ζεμούρ, Μελανσόν, Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας υπέρ Πούτιν. Με τον Πούτιν. Δηλαδή η άκρα δεξιά. Και η άκρα αριστερά της Γαλλίας με τον Πούτιν. Ναι, δίνοντας προβάλλοντας στο Μακρόν να βγει με την πρώτη. Στην Ελλάδα εδώ, Βαρουφάκης, ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο ΙΟΜ, τον εν μέρη, Κουκουέ και Βελόπουλος και Κασιδιάρης υπέρ του Πούτιν. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι. Ναι. Άρα, πού είναι, δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων, τι υπάρχει. Είναι απόλυτα προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί συμπίπτουν. Μπορεί να λένε ότι μισούνται μεταξύ τους, αλλά το μίσος τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το μίσος τους για τις ελευθερίες που αντιπροσωπεύει η Δύση, τους ενώνει τελικά. Συνιστά παρέμβαση στα εσωτερικά μας της κυρίας Ζαχάροβα με σκοπό το διχασμό της κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα πως αποδεικνύονται το γεγονός αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα στον Κύριακο με τη σύλληψη αυτού του Χάνικ στην Ουάσιγκτον και ταξίδια του στην Ελλάδα το 2015-2016 για να φτιάξει το δίκτυο καναλιών στην Ελλάδα υπέρ Ρωσίας με ρώσικα μαύρα λεφτά, είναι προφανές ότι ο Πούτιν όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες έχτιζε παρέμβαση εσωτερική. Είναι μέσω ενός εθνικιστή ολιγάρχη, ο οποίος έχει κουμπάρο Έλληνα εφοπλιστή, τον κύριο Καραγιώρη, και μέσω αυτού φτιάξαν αυτό το δίκτυο, το Ελλάς Νέτ. Σωστά.
Να διευθυνθεί τον Κώστα Βαξεβάνη. Στα κάνα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω με ποιον δεν υπάρχει. Με ποιον, εγώ λέω το γεγονός. Ο δε Κώστας Βαξεβάνης που με απειλεί κιόλας με αγωγές κτλ. Εσείς αναρωτηθήκατε αν ήταν απλώς μόνο είπα, σύστημα ή ήταν και χρήματα. Εγώ είπα εάν το πρωτοσέλιδο ντοκουμέντο χθες που κατηγορούσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος γιατί έστειλε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Εάν η έγραψα είναι προϊόν ιδεολογίας του κυρίου Βαξεβάνη, η διαφωνία του είναι ένα καθαρά επαγγελματικό ζήτημα. Και είδα θα μου πάει στα δικαστήρια. Α, θα τα πούμε και εκεί ήταν και η πρώτη φορά άλλωστε. Αλλά λέω τώρα, επί της ουσίας, ότι ναι, ένα τέτοιο δίκτυο επιρροής ότι έχτιζε ο Πούτιν, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, νομίζω είναι προφανές αυτό. Δεν συζητείτε. Συνέβη και εδώ στην Ελλάδα, αλλά τώρα έχουμε συνιστούν αυτές οι δηλώσεις, κυρία Ζαχάροβα, ευθεία ανάπτυξη στα πολιτικά της Ελλάδος. Συνιστούν πρώτα απ' όλα έπαινο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι σε κάποιες οριακές στιγμές της ιστορίας, Άρη μου, πρέπει να παίρνεις μέρος στα πράγματα, να λαμβάνεις μέρος στην ιστορία και να επιλέγεις στρατόπεδο. Ναι, αλλά σου λέει, κοίτα ο Ερντογάν πώς το κάνει, το πολιτεύεται, τάχει και από εδώ και από εκεί. Όποιος, εμείς κακό στείλαμε τα όπλα. Πιστεύει ότι όποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερη η στάση του κυρίου Ερντογάν, δεν έχει παρά να βγει να το πει. Αλλά μετά δεν ξέρω πόσο ηθικό δικαίωμα θα έχει να κάνει κριτική στους πολέμους γενικώς. Γιατί ακούστε τι λέει αυτή η πλευρά. Λέει ότι ο Ερντογάν είναι πονηρός γιατί καταφέρει να τα έχει καλά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και άρα να βγάλει λεφτά η Τουρκία από τους Ρώσους, τα περνά τα λεφτά μέσω Τουρκίας. Αυτό δεν λένε. Ναι. Την ίδια ώρα που δίνει τα ντρόν στην Ουκρανία δεν τον καταγγέλει η Ρωσία. Άρα τι λένε. Λένε ότι αν καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις τον πόλεμο έτσι να βγάλεις και λεφτά, καλό πράγμα είναι. Αυτό δεν λένε. Άλλωστε έχει υποθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως αλλιώς λεγόντουσαν στην κατοχή. Όχι, έχει πει ο κ. Κατρούγκαλος. Έχει πει ο κ. Κατρούγκαλος. Ορθά πουλήσαμε, με συγχωρείτε, ορθά πουλήσαμε τις σφαίρες στη Σαουδική Αραβία να τις χρησιμοποιήσει εναντίον της Ιεμένης και του λαού της Ιεμένης. Και κακώς στείλαμε τις σφαίρες στους Ουκρανούς. Ναι. Τζάμπα. Επανέρχομαι. Καλώς τα πουλήσαμε εκεί. Καλώς πήραμε τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Πρώτον. Καθαρά για ιστορικούς λόγους, γιατί αυτό είμαστε. Τι είναι η Ελλάδα, τι εκπροσωπεί ο ελληνισμός στην παγκόσμια ιστορία. Εκπροσωπεί ή όχι τη μάχη για την ελευθερία. Είναι ο εθνικός μας ύμνος, ο ύμνος στην ελευθερία. Ναι, αλλά μισή συγκέντρωση δεν μπορεί να κάνουμε. Είμαστε γι' αυτό. Ο λαός που λέει ότι το υπέρτατο το αγαθό είναι η ελευθερία. Ωραία. Αλλά μισή συγκέντρωση, όχι ολόκληρη, μισή συγκέντρωση και άσε την με τα κόκκινα γάντια. Κανονική συγκέντρωση πολιτών, πολιτών αν μου επιτρέπετε, πολιτών. Ναι. Υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί αυτή τη στιγμή στην οποία βλέπετε ότι όλοι προσβλέπουν να πάνε εκεί. Εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει κανένα στη Μόσχα. Υποτίθεται ότι μπαίνει ο Πούτιν απελευθερωτικός στρατός. Μισός δεν έχει κουνήσει να πάει προς τη Μόσχα. Τρέχουν όλοι να μπουν στη Δύση. Και καλώς κάνουν οι άνθρωποι. Και ευπρόσδεκτοι είναι να έρθουν στη Δύση. Ευρωπαίοι πολίτες είναι, πού θα πάνε. Αλλά εμείς όμως ως Έλληνες πολίτες, μισή διαδήλωση για τη δημοκρατία και την ελευθερία που απολαμβάνουμε να λέει ο καθένας εδώ την παρόλα του. Εκεί γιατί έχουμε τέτοια αδυναμία, κύριε Υπουργέ? Απαντώ. Για λόγους παραδοσιακούς στην Ελλάδα, το πεζοδρόμιο, τις διαδηλώσεις τους έχει για πολλές δεκαετίες η αριστερά. Εμείς δεξί και πολλές διαδηλώσεις δεν κάνουμε. Βγήκαμε για το Σκοπιανό, αλλά μέχρι εκεί. Ακόμα και στην εποχή του ευρώ και του δημοψήφισμα, μικρές ήταν οι συγκέντρωσεις που κάναμε, αν θυμάστε, αλλά δεν ήταν τεράστιες. Γιατί την παράδοση των διαδηλώσεων στην Ελλάδα την έχει η αριστερά. Η αριστερά στην προκειμένη περίπτωση είναι με τον Πούτιν στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μεγάλη διαδήλωση δεν γίνεται. Στου λόγια σου λυθεί απορία. Όμως να σου πω όμως κάτι. Η αναφανδόν υποστήριξη στην πολιτική του Πρωθυπουργού και της Ελλάδος υπέρ της Ουκρανίας πλέον είναι διαπιστωμένη και δημοσκοπικά και κοινωνικά. Δεν συζητείτε. Μπορεί στην αρχή να υπήρχε μια παγωμάρα. Η κοινωνία έχει πάρει απόφαση. Είμαστε με την Ουκρανία. Είναι εντυπωσιακή γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα στον ενδιάμεσο χώρο. Όταν αφορούσε κάτι η Ρωσία. Είτε θες λόγω ορθοδοξίας ένα μεγάλο κομμάτι που αισθανόταν τους Ρώσους, το ομόδοξον γένος, το ξανθόν που θα μας έδινε πίσω την πόλη. Είτε γιατί αν ήσουν αριστερός και κομμουνιστής, είτε νυν είτε πρώην, είχες έτσι μια αδυναμία στην Σοβιετική Ένωση και μίλαγες και λίγο Ρώσικα και διάβαζες, ξέρω εγώ, ό,τι είχες με τη Ρωσία, είχε μια πολύ ισχυρή εσωτερική υποστήριξη. Παραδοσιακά. Πάντα. Ακόμα θυμάμαι την εποχή του πρώτου μνημονίου, που η συνδυλατή των αγανακτισμένων, η κουβέντα ήταν γιατί δεν πήγαμε στη Ρωσία να πάμε λεφτά τον Πούτιν. Που πήγε μετά ο Τσίπρας και έγιναν τα γνωστά. Λοιπόν, άρα το ότι σε αυτή τη χώρα. Όχι, το είπα να τυπώσει δραχμές. Ναι, ότι σε αυτή τη χώρα. Και πήρε ο Πούτιν τον Ολλάντ, ναι, και του λέει. Τα είπαμε, τα ξέρουμε αυτά. Ναι, όπως είναι ξέρουμε γνωστά, και τα άλλα όμως. Είναι γνωστά, λέω. Ναι. Το ότι σε αυτή τη χώρα η κοινή γνώμη
πολύ γρήγορα μετεστράφει σε τέτοιο βαθμό υπέρ της Ουκρανίας είναι πολύ καλό και υγιές δείγμα. Διότι, δύο πράγματα θα πω. Ένα είπα πριν η ιστορία μας. Εμείς αναγκαστικά είμαστε με τον αμυνόμενο και κατά του κατακτητή. Αυτό είναι η ιστορία μας. Επίσης, εμείς ιστορικά δεν μπορεί να λέμε δεν θέλω βοήθεια. Πρόσεξε. Είχαμε πέσει τους δύο αιώνες την επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση. Και ένα μεγάλο κεφάλαιο που εξέραμε όλοι και μας συγκινούμασταν και σκύναμε δάκρυα κτλ. Ήταν οι φιλέλληνες. Τι ήταν οι φιλέλληνες εκείνη την εποχή? Ήταν αυτοί που μαζεύανε όπλα και χρήματα και στέλνανε στον Έλληνα που πολεμούσε κατά του κατακτητή Οθωμανού. Είναι δυνατόν ο Έλληνας που εξήρε τους φιλέλληνες και τη βοήθεια που δώσανε στην Ελληνική Επανάσταση και που κάναμε αυτές τις ωραίες ομιλίες και τα κείμενα και τα λογοτεχνικά και τα λοιπά, οι ίδιοι να λέμε είναι ντροπή να στέλνεις και κακό να στέλνεις όπλα στον αγωνιζόμενο την ελευθερία του Ουκρανικό λαό διότι θα στακωθεί με τον Πούτιν? Είναι δυνατόν? Σκέψαν τον Πολάκη που έχει δύο βιβλία, έχει διπλά βιβλία, να είσαι λίγο πονηρός Έλληνα. Πάτε πολύ με την ιδεολογία, κύριε Γεωργιάδη. Όμως, σκεφτείτε λίγο πονηρά όπως σκέφτεται. Του ηθικού όμως και του πολιτιστικού και του σωστού και του δίκαιου. Ναι. Παραλαμβάνω, εμείς είμαστε από το δίκαιο τώρα. Ναι. Είμαστε με το λαό που δέχεται επίθεση. Όσα δίκαια και να νόμιζε ότι έχει ο κύριος Πούτιν, από την ώρα που χρησιμοποίησε στρατό και εισέβαλε, τάχασε. Έτσι φαινόμαστε εμείς, έτσι σκεφτόμαστε. Έχουμε και ένα δεύτερο λόγο, μισάρι μου, που δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Και αυτό είναι που επιμελώς κρύβει και ο Κατρούγκαλος και όλοι. Η Ελλάδα καταγγέλει και σωστός καταγγέλει την Τουρκία για επιθετικότητα στο Αιγαίο. Καταγγέλει και ορθώς καταγγέλει την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Καταγγέλει και ορθώς καταγγέλει το κάζους μπέλι της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Καταγγέλει τώρα και ορθώς καταγγέλει τις απειλές της Τουρκίας για τα νησιά μας. Εάν εσύ ως Ελλάδα την ώρα που εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία κάνεις λίγο το κορόιδο, έχεις άρη μου το ηθικό δικαίωμα να κάνεις όσα προείπα για την Τουρκία? Γιατί αν ο Πούτιν έχει δικαίωμα να εισβάλλει στην Ουκρανία διότι η Ουκρανία δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Πούτιν και η Ρωσία ως μεγάλη δύναμη που είναι έχει δικαιώματα και στις γειτονικές χώρες που λένε και άρα δεν μπορεί να είναι και τόσο ανεξάρτητη η Ουκρανία να κάνει ό,τι θέλει γιατί και η Ρωσία έχει δικαιώματα τελικά επί της Ουκρανίας, τότε με την ίδια λογική γιατί η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα στο Αιγαίο επί των ελληνικών νησιών? Για πείτε μου, για ποιο λόγο? Και με ποιο ηθικό δικαίωμα θα πάει ο επόμενος Έλληνας πρωθυπουργός και θα πει στους Ευρωπαίους να τα βοηθήσετε γιατί η Τουρκία τώρα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν εσείς στην Ουκρανία έχεις κάνει τον κορόιδο? Άρα λοιπόν, λόγοι ηθικής, λόγοι δικαιοσύνης, λόγοι ιστορίας, αλλά και λόγοι εθνικού συμφέροντος επέβαλαν στην Ελλάδα να λάβει καθαρή θέση σε αυτή την ιστορία. Και είμαι υπερήφανος που ο πρωθυπουργός το έκανε χωρίς κανένα δισταγμό. Ναι, σου λέει όμως, άκουγα χθες τον κύριο Βαλινάκη, σε μένα τα έλεγε. Αντί να το κάνω αυτό, γιατί δεν έστειλα νωρίτερα, όπως η Γαλλία, δύο αεροπλάνα, τρία δικά μου, της πολεμικής, να σταθμεύουν στην Πολωνία. Να φαίνονται. Ότι τα έστειλε, τα έχω εκεί στην ατοϊκή χώρα. Αυτό τι σχέση έχει? Η Γαλλία έκανε αυτό, έστειλε κόμπλα. Όχι, να μην είσαι πολύ εκτεθειμένος. Αυτό λέει αυτή η θεωρία. Να μην εκτεθείς πολύ. Αυτό σου λέει. Από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάμαι καλά, τρεις ή τέσσερις χώρες δεν έχουν στείλει όπλα. Η Κύπρος, η Μάλτα, η Ουγγαρία και άλλη μία. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τέταρτη χώρα. Μπορεί να είναι και τρεις. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν στείλει και όπλα. Διάλυμα. Η Ισπανία του Σάντσες που λέγανε στην αρχή τη μαζεμένη εβδομάδα, να η Ισπανία δεν έστειλε, έστειλε τα πιο επιθετικά όπλα. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης τα πιο επιθετικά τα έστειλε η Ισπανία. Με το ποντέ μου. Διάλειμμα. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα μπορεί να καταργηθεί, κύριε Γεωργιάδη, ή να μειωθεί, έτσι ώστε να εξισορροπήσει λίγο η τιμή του στην Αγγλία? Θα ανακοινωθούν τα μέτρα αφού ακούσουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος, είμαστε από πάνω και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Αλλά να ξέρει κάτι ο κόσμος. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα αυτό. Και γιατί διαμεσονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος, τεράστιο, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τις αγορές, αν το κάναμε ναι. ξαφνικά και μάλλον μετά πρέπει να βρεθεί άλλος φόρος να υποκαταστήσει τον φόρο αυτό. Για κάθε 10 λεπτά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο καύσιμα θες περίπου 70 εκατομμύρια. Για κάθε 10 λεπτά. Με την άνοδο του πεταλαίου όπως πηγαίνει τώρα, κινδυνεύει να μειώνει το φόρο και να αυξάνει τη τιμή στο πρατήριο. Δεν είναι απλό. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Λέει ναι, αλλά τον ρωσικό λαό δεν το σκεπτόμαστε. Του βάζουμε τα μέτρα, αλλά υπάρχει ένα λαό εκεί. Εχάζω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν προσπαθώ. Στη Φασολίνη πάντα λέω εισβολή του Πούτιν. Δεν λέω τόσο πολύ εισβολή τη Ρωσία. Και θέλω και να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό.
Είναι προφανές ότι η Ρωσία δεν έχει μια δημοκρατία δυτικού τύπου. Το καταλαβαίνεις εύκολα εάν κάνεις μια απλή επισήμανση στο αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση. Δείτε τους δημοσιογράφους που μιλάνε από τη Ρωσία, πώς μιλάνε για τη Ρωσία και τον πόλεμο, και δείτε τους δημοσιογράφους που μιλάνε από διάφορες δυτικές πρωτεύουσες, πώς μιλάνε αντίστοιχα για τις κυβερνήσεις των χωρών που είναι μέσα. Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, την κυρία Δενάξα, που αυτό το Μακρόν τον περνάει γενναίες 14. Αντίθετα, όσοι βγαίνουν από τη Μόσχα είναι κυρίες. Γιατί? Διότι η μία κάνει τη δουλειά της σε μια χώρα με φιλελεύθερη δημοκρατία, μπορεί να πει ό,τι θέλει, οι άλλοι κάνουν τη δουλειά της σε μια χώρα που δεν πάει να πεις και ό,τι θέλει. Διαβάζω από τα νέα. Μόνο την Κυριακή, περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι συνελήφθησαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 53 πόλεις σε όλη τη Ρωσία. Παρότι οι διαδηλώσεις έχουν απαγορευτεί, γίνονται πλέον σε πολλά μέρη με το συνολικό αριθμό των συλληφθέντων διαδηλωτών να έχει ξεπεράσει τις 13.000. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που διαδηλώνουν σήμερα στη Ρωσία κατά του πολέμου είναι γενναίοι άνθρωποι που αξίζουν το σεβασμό μας. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτή η απόφαση του Προέδρου Πούτιν είναι μια δική του απόφαση και όχι του ρωσικού λαού. Είναι απολύτως προφανές ότι όσα λέμε δεν στρέφονται κατά του ρωσικού λαού. Προσδοκούμε στο μέλλον ξανά καλές σχέσεις με τη Ρωσία και με τον ρωσικό λαό, τον οποίο και εκτιμούμε και έχουμε όλες αυτές τις σχέσεις που έχουμε διαχρονικά μαζί του. Αυτή τη στιγμή όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε υποχρεωμένοι για όλους τους λόγους που είπα προηγουμένως να έχουμε καθαρή θέση υπέρ του αμυνωμένου και κατά του κατακτητού. Από τα νέα, Ρώσος δισεκατομμυρίουχος Βλαντιμίρ Λίσιν θεωρείται από τους πιο πλούσιους σύμφωνα με το Forbes, 19 δις δολάρια η περιουσία του, τάχθηκε κατά του πολέμου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεταλλουργίας Νοβολιπέτσκ είπε μιλώντας εργαζόμενους ότι η απώλεια ζώων στην Ουκρανία είναι τραγωδία που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί και ζήτησε ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παρόμοια στάση κράτησε και ένας άλλος Ρώσος μεγιστάνας, ο Όλεκ Ντεριπάσκα, ο οποίος τόνισε ότι η ειρήνη είναι απαραίτητη το συντομότερο δυνατό στην Ουκρανία. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει μια κίνηση από τους Ρώσους μεγιστάνες και ολιγάρχες? Εάν είχαμε στη Ρωσία δημοκρατία δυτικού τύπου. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε Πούτιν, εννοείται τώρα. Τώρα εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει το ενός ανδρός αρχή, κάνει ό,τι θέλει. Τους υπουργούς τους βλέπει με 6 μέτρα απόσταση, μην τυχόν κανείς τον δολοφονήσει. Και άρα λοιπόν υπό την έννοια. Αυτή, Αεροφλότα, από ό,τι φαίνεται, είναι μοντάζ. Από ό,τι υπό την έννοια αυτή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε στις δυτικές δημοκρατίες check and balance. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το θεσμικό αντίβαρο. Όμως, επειδή οι Ρώσοι είναι πολύ σκληρές. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν είχε στο μυαλό του τέτοιο εύρος κυρώσεων. Οι κυρώσεις πράγματι είναι εντυπωσιακά σκληρές. Δεν είναι για τα μάτια του κόσμου κυρώσεις. Ναι, πλήττουν είναι... και εμάς, αλλά πλήττουν και αυτούς. Εμάς μας πλήττουν ένα, αυτούς πλήττουν 10. Σας είπα ότι 15 Απριλίου έχει ανακοινώσει η Morgan Stanley πιθανή ημερομηνία χροκοπίας της Ρωσίας. Χθες μεγάλος πετρελαϊκός ρωσικός όμιλος δεν μπορούσε να πληρώσει το μόνιμό του. Βλέπετε εκλογές, γιατί μπήκε πάλι ο διάολος για νωρίς εκλογές. Ενώ έτσι υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή μόνο θα πούμε εκλογές. Δεν γράφονται εδώ. Για κάποιους λόγους διάβαζα. Ό,τι και να συμβεί, το επόμενο. Άρα εκλογές. Ότι τώρα συμβαίνει το Μητσοτάκη. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τέρμα. Το έχουμε πει 100 φορές. Αλλαγή εκλογικού νόμου, γιατί και αυτό κυκλοφορεί. Έχει τοποθετεί ο Πρωθυπουργός, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.